Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να συμπαρασταθούμε σε ένα δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, γιατί αυτή τη στιγμή με την αύξηση του ωραρίου εργασίας σε εργαζομένους οι οποίοι έχουν πια πάρα πολύ σημαντική χρέωση να μεγαλώσουν και να αναθρέψουν τα παιδιά μας, να βοηθήσουν τα παιδιά μας να διαπλάσουν την προσωπικότητά τους, όταν αυξάνει το ωράριο εργασίας τους, όταν γνωρίζουμε όλοι πόσο επίπονο και πόσο μεγάλη ευθύνη έχουν αυτοί οι άνθρωποι, κάτι τέτοιο ξέρουμε ότι πραγματικά δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στο έργο τους, οι οποίες αντανακλώνται όμως και στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα των παιδιών των οποίων έχουν αναλάβει να μεγαλώσουν. Από τη δική μας την πλευρά, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας στους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς, γιατί αν δεν έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και αν δεν νιώσουν την ανταμοιβή για το λειτουργήμα το οποίο κάνουν, τότε ενδεχομένως και η απόδοσή τους να είναι διαφορετική. Και κάτι τέτοιο είναι κάτι το οποίο εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να το διακινδυνεύσουμε, ειδικά όταν αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Ένα τελευταίο από εμάς. Οι παιδικοί σταθμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί αρκετά προβλήματα, να το πω. Έλλειψη προσωπικού. Έχετε κάποιο σχέδιο αναδιάθρωσης τουλάχιστον για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων, αναφερόμαστε. Οι παιδικοί σταθμοί, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Με τις περικοπές που έχουν γίνει και μέσα από το Μνημόνιο και μέσα από τον Καλλικράτη, αυτό αντανακλάται σε όλες τις κοινωνικές δομές. Και δυστυχώς, επειδή οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί αποτελούν ενδεχομένως και μια από τις μεγαλύτερες πρόνοιες που μπορεί να προσφέρει ένας Δήμος στα νέα ζευγάρια, κατά τη δική μας άποψη πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προτεραιότητα, έτσι ώστε και να αυξηθούν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και να είναι καλά στελεχωμένοι και να δημιουργηθούν οι όροι και οι υποδομές, έτσι ώστε τα παιδάκια να μπορούν να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον οικείο, άνετο, για να μπορέσουν να διαπλάσουν την προσωπικότητά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.